Κύριε Τζίκα, θέλω να σας καλωσορίσω στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θα έχουμε μια άκρως επικοδομητική κουβέντα, γιατί είσαστε και ο άνθρωπος που με το θεσμικό του ρόλο, αν θέλετε, μπορείτε να μας απαντήσετε σε όλα. Και θα ξεκινήσω ίσως με την πιο κοινότυπη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι στο μυαλό όλων αυτή είναι και η σημαντική. Εσείς λοιπόν, ως πρόεδρος του συνδέσμου εδώ, της πόλης μας, θέλετε να μου πείτε πώς είδατε φέτος, τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, τη διαιτησία? Και η διαιτησία, όσον αν μιλήσουμε για τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, να ξεκινήσουμε από εκεί, mm-hmm. που είμαστε καθόλου αρμόδιοι και τα λοιπά, νομίζω ότι τελείωσε με τα, δηλαδή χωρίς καθόλου σχεδόν προβλήματα. Και τα μπαράζ που έγιναν για τις ανώτερες κατηγορίες, νομίζω ότι πήγαν οι διαιτητές πάρα πολύ καλά. Εντάξει, προβλήματα πάντα υπάρχουν, κάποια μικρολάθη πάντα υπάρχουν, δεν υπάρχει διαιτησία χωρίς λάθη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μάλιστα. Τώρα, αν πείτε για τα εθνικά πρωταθλήματα, τι να σας πω, όταν στα περισσότερα κρίσιμα μάτια ήρθαν ξένοι διαιτητές και δεν θέλω να κλείνω. Να ξέρετε ότι αυτή είναι μία από τις επόμενες ερωτήσεις μου, οπότε το κρατώ αυτό που είπατε. Να το κρατήσετε. Ναι, ναι, γιατί βλέπω έτσι και μία, διακρίνω τουλάχιστον μία πικρία. Θα τα πούμε όμως αργότερα αυτά. Λοιπόν, η ελληνική διαιτησία που τόσα πολλά έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, εσείς με την εμπειρία σας και από τη θέση σας, πιστεύετε ότι έχει αλλάξει προς το καλύτερο? Και ξέρετε γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί ήταν κοινή θέση όλων σχεδόν ότι με την προσθήκη του ΒΑΡ τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Εσείς λοιπόν τα είδατε έτσι? Νομίζω ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα. Το ΒΑΡ έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Όχι βασικά στα λάθη, γιατί λάθη πάλι θα γίνονται και οι διαιτητές πάλι βαθμολογούνται για τα λάθη τους. Απλώς νομίζω ότι οι παράγοντες γενικώς και οι φιλαθλοί πλέον είναι ήσυχοι ότι τελικώς κατά 99,9% θα πάρθει η σωστή απόφαση μέσω του ΒΑΡ. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό σημείο αυτό εδώ με το ΒΑΡ. Νομίζω ναι ότι βελτιώθηκε. Δεν μπορούν να γίνουν πλέον αυτά τα εξώφθαλμα διδυτικά λάθη που γινόταν παλιά. Βέβαια, κύριε Τζίκα, ναι. Όχι, πείτε μου, ολοκληρώστε παρακαλώ. Το οποίο είπαμε, τα λάθη είναι ανθρώπινα, πάντα είναι ανθρώπινα, διότι ένας διαιτητής όταν σφυρίζει, σε κλάσμα τα δευτερολέπτου. Έχω αυτή η εμπειρία, αγωνίστηκα και εγώ στα εθνικά πρωταθλήματα, ειδικά όταν έχει σε μια μεγάλη πίεση, σε ένα ντέρμπι και τα λοιπά, πρέπει να αποφασίσει σε κλάσμα τα δευτερολέπτου και όντως γινόταν κάποια λάθη. Τώρα όμως με το ΒΑΡ, και αυτά τα λάθη που γίνονται νομίζω διορθώνονται. Οπότε ο κόσμος θεωρώ ότι είναι πιο ήσυχος. Δεν έχουμε αυτά που είχαμε παλιά. Νομίζω ναι, είμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, λέτε, και είμαστε καλύτερα. Βέβαια, εγώ για να κάνω και λίγο το συνήχορο του διαβόλου, νομίζω ότι κάποιοι διαιτητές, όχι όλοι προφανώς, επαναπαύονται και λίγο σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, λέει, εντάξει, ας μην το σφυρίξω ή τέλος πάντων θα το δει το ΒΑΡ, θα βοηθήσει εκεί ο assistant referee και κάτι θα γίνει, βρε παιδί μου. Άρα, σαν να βγάζουν από πάνω τους την ευθύνη αυτού που πρέπει να καταλογίσουν. Εσείς το θεωρείτε σωστά αυτό? Σωστά τα λέτε. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού ότι τα δίνουμε όλα στο ΒΑΡ. Νομίζω ότι ο διαιτητής πρέπει να παίζει, να σφυρίζει αυτό που βλέπει στο γήπεδο, από αυτό που βλέπει στο γήπεδο, να μην φοβάται να το σφυρίζει ή να το σφυρίζει, δηλαδή έχοντας το ΒΑΡ από πίσω. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει το δικό του παιχνίδι σφυρίζοντας κάποιες παραβάσεις, οτιδήποτε. Βασικά υπάρχει πρωτόκολλο το οποίο λένε τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι διαιτητές και οι βοηθοί. Ειδικά στους βοηθούς είναι ξεκάθαρο, το βλέπετε κι εσείς, ότι δεν πρέπει να βιάζονται σε ένα offside για να μην χαλάσουν τη φάση που τυχόν θα έχουν δώσει λάθος. Στους βοηθούς το καταλαβαίνω, στο offside το καταλαβαίνω, αλλά όχι στη διαιτησία. Στη διαιτησία θεωρώ ότι ο διαιτητής πρέπει να σφυρίζει αυτό που βλέπει σε πρώτη φάση.
Ναι. Λοιπόν, κύριε Τζίκα. Και να μην φοβούνται τίποτα. Και να μην φοβούνται. Και αυτό θα το κρατήσω, να ξέρετε, θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Τζίκα, είπατε ότι η διαιτησία μας πηγαίνει προς το καλύτερο όλα αυτά τα τελευταία μάλλον χρόνια. Και είπατε όμως νωρίτερα ότι δεν μπορώ να κάνω και κάποιο σχόλιο ιδιαίτερο, μιας και στα πιο σημαντικά παιχνίδια έχουν έρθει ξένοι. Η ερώτηση λοιπόν που θα θέσω τώρα, και φαντάζομαι και αυτή είναι στο μυαλό αρκετών ακροατών, είναι. Επειδή, για να το πω πολύ λαϊκά, κάνουν κουμάντο ο κύριος Κλάτεμπεργκ και οι ξένοι, έτσι, όχι οι Έλληνες. Είναι τόσο πολύ καλύτεροι... Για την επαγγελματική διευθυνσία είναι ακριβώς έτσι, κεντρική επιτροπή διευθυνσίας. Έτσι, είναι τόσο πολύ καλύτεροι λοιπόν από τους Έλληνες διαιτητές και γι' αυτό θα πρέπει να ακούμε και με κλειστά τα μάτια να υπακούμε. Όχι, δεν είναι καλύτεροι οι ξένοι διαιτητές από τους Έλληνες. Από τη στιγμή όμως που πάρθηκε μια απόφαση από την πλειοψηφία της ηγεσίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, πλέον βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν δεν το ζητούσαν η ηγεσία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δεν θα γινόταν αυτό εδώ να είχαμε ξένους διαιτητές. Η ΕΠΟ δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτή είναι η υπεύθυνη για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι όμως ότι είναι καθαρά έτσι, γιατί τα πράγματα πάνε να αλλάξουν και καταλαβαίνετε ότι κάνουν οι παράγοντες το κουμάντο. Οι παράγοντες κάνουν, οι μεγαλοπαράγοντες κάνουν το κουμάντο. Ωραία. Διότι είναι πλέον εταιρείες, είναι ανώνυμες εταιρείες, βάζουν τα χρήματά τους, είναι κατανοητό. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι κατανοητό. Δηλαδή, είναι σαν να παραδεχόμαστε όλοι άπαντες, και γι' αυτό είπα να υπακούμε και τυφλά, ότι οι Έλληνες διαιτητές δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μιλάμε για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για μένα προσωπικά μπορούν να κάνουν άριστα τη δουλειά τους. Λοιπόν, ακριβώς για αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα, πριν από μερικές μέρες είχα διαβάσει και το συγκεκριμένο άρθρο στην Καθημερινή, για να πω και την πηγή μου. Μιλούσαμε για τη μετατροπή της διαιτησίας σε επαγγελματική και ήταν κάτι που ήρθε μέσα από την ολιστική μελέτη από FIFA και UEFA και έτοιμη, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους πλέον αυτό το πράγμα. Και τι λέει? Τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι θα είναι επαγγελματίες, αυτή η τροπολογία τέλος πάντων, ότι θα είναι επαγγελματίες πλέον οι διαιτητές, ότι θα παίρνουν κάποια πολύ καλά χρήματα, για παράδειγμα πώς γίνεται με τους δικαστές, και ότι δεν θα είναι αναγκασμένοι να κάνουν και ένα δεύτερο επάγγελμα, γιατί οι περισσότεροι, δεν πρέπει να γελιόμαστε έτσι, κάνανε το κύριο επάγγελμά τους και από εκεί και πέρα διαιτήτευαν και οπουδήποτε τους ζητούνταν. Τώρα, πάνω σε αυτό, κύριε Τζίκα, και ξαναλέω από τη θέση σας ως πρόεδρος του Συνδέσμου, θεωρείτε ότι είναι μια κατεύθυνση η οποία θα βοηθήσει, θα δώσει λύσεις? Κοίταξε, θα είναι σε σωστή κατεύθυνση αν παίζουν τελικώς Έλληνες διαιτητές. Γιατί άμα δεν παίζουν Έλληνες διαιτητές, δεν θα είναι σε καλή κατεύθυνση. Αν στα ντέρμπι συνεχίζουν και θα παίζουν πάλι ξένοι, τι να την κάνουμε την επαγγελματική διαιτησία? Θα σας κάνω μια ερώτηση εγώ. Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Άλλοι θα τα παίρνουν τα χρήματα. Βασικά, για να γίνει επαγγελματία θέλει μία. Τι να πω, αυτό πρέπει να θα κρυστεί αργότερα. Κατά πόσο δεν θα γίνονται λάθη, αλλά από τους Έλληνες διαιτητές. Από εκεί και πέρα αυτό θα κρυθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι εμείς να δεν είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε επαγγελματική τη διαιτησία. Γιατί τα προβλήματα υπάρχουν πολλά. Ίσως να έχει την κατεύθυνση, αλλά σας είπα και πάλι. Να παίζουν Έλληνες διαιτητές όμως, όχι ξένοι. Ναι. Πάντως και φέτος στο πρωτάθλημα, που είμαι σίγουρη το παρακολουθήσατε έτσι και από τη δικιά σας τη σκοπιά, υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα από σχεδόν όλες τις ομάδες και για τους ξένους διαιτητές. Δεν ήταν δηλαδή ότι όλο αυτό πέρασε και ήρθε, τελείωσε το πρωτάθλημα και κανείς δεν είχε πρόβλημα με τις ξένες διαιτησίες. Ακριβώς, το λέτε και εσείς που είστε, το λέτε και εσείς δημοσιογράφοι. Άρα μία από τα ίδια. Δεν νομίζω ότι, εγώ δεν θεωρώ ότι οι ξένοι είναι καλύτεροι από τους Έλληνες. Αυτή είναι πάγια άποψή μου. Ναι.
Και ίσως και κάτι τέτοιο, εγώ για να το πάω και λίγο στους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι κάτι έτσι που προσωπικά το σκεφτόμουν πάντα και συνεχίζω να το σκέφτομαι. Ίσως κάτι τέτοιο θα πρέπει να το δούμε και στο κομμάτι των ποδοσφαιριστών, αυτοί που απαρτίζουν τις ομάδες μας. Δηλαδή αυτή η ξενομανία ότι μόνο οι ξένοι ποδοσφαιριστές είναι καλύτεροι από τους δικούς μας. Δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαι, να πετάω και στα σύννεφα. Αυτό είναι ένα άλλο, από τη στιγμή που άνοιξε η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε κοινή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν επόμενο να πάμε κάπου εκεί. Είναι ελεύθερη διακίνηση ποδοσφαιριστών, οπότε είναι άλλα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε, δηλαδή βάσει νόμων και τα λοιπά. Mm-hmm. Αλλά φυσικά και έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Βλέπετε ότι πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές παίζουν σε ξένα πρωταθλήματα και μάλιστα καλά πρωταθλήματα. Και διακρίνονται κιόλας, έτσι, διακρίνονται και φυσικά, οι Έλληνες. Και φυσικά διακρίνονται, φυσικά και διακρίνονται. Νομίζω ότι και Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουμε καλούς και καλούς διαιτητές έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Τζίκα, για να σας έτσι αποδεσμεύσω σε λίγο, να πάμε και στις τελευταίες ερωτήσεις, να μιλήσουμε λιγάκι για το σύνδεσμο εδώ της Θεσσαλονίκης. Πόσα άτομα μετράει, εσείς ως πρόεδρος θα τα ξέρετε. Να μιλήσουμε, ναι, φυσικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μαζί με τους αξιολογημένους διαιτητές γύρω στα 190 ενεργά μέλη. 190, που, ναι. 190 ενεργά μέλη, σύν τους παρατηρητές που είναι αξιολογημένοι στις εθνικές κατηγορίες, που είναι περίπου στις 30, στις μη ενεργεία δηλαδή. Είμαστε νομίζω τους μοναδικούς συνδέσμους στην Ελλάδα και έχουμε άψογη συνεργασία με την Ένωση Προσφαστικών Σωματείων Μακεδονίας. Σχεδόν είμαστε από τους μοναδικούς συνδέσμους και κανένα δυο ακόμη σε όλη την Ελλάδα που λειτουργούμε στο σύνδεσμο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε, αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την συνεργασία με την Ένωση Προσφαστικών Σωματείων Μακεδονίας. Τα μαθήματα όλα γίνουν στο σύνδεσμο, οι συγκεντρώσεις στο σύνδεσμο. Λειτουργούμε κανονικά όπως έπρεπε να λειτουργούν όλοι οι σύνδεσμοι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και μου δίνεται και ευκαιρία να πω ότι ήδη έχουμε προγραμματίσει φυσικά μαζί με την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας καινούργια σχολή, η οποία τρέχουν οι αιτήσεις και θα ξεκινήσει στις 18 Οκτωβρίου 2022. Και θα είναι, μια που έχουμε βγει και στο κανάλι σας, στο ραδιόφωνο, θα παρακαλούσα συχνά πυκνά, αν μπορείτε να το αναφέρετε, ότι τρέχουν οι αιτήσεις για τη νέα σχολή διαιτησίας, η οποία θα ξεκινήσει 18 Οκτωβρίου του 2022. Βεβαίως και να το προωθήσουμε αυτό από το Λίμπερο 107,4, κύριε Τζίκα, όσο μπορούμε. Και αν θέλετε, δώστε και ένα στίγμα για αυτή τη νέα σχολή που θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, και με αυτό να κλείσουμε, αν θέλετε. Ναι, ναι, ωραία. Οι αιτήσεις, είπαμε, μέχρι και την ημέρα που θα ξεκινήσει η σχολή. Η σχολή θα γίνει στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνείου 17Β. Όπως ξέρετε, έχουμε διεύθυντη μεγάλη αίθουσα. Mm-hmm. Και συνεργασία πάντα με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Θα μπορούν να κάνουν αίτηση παιδιά από 16 μέχρι 26 ετών. Από 16 μέχρι 26 ετών. Ωραία. Η σχολή θα διαρκήσει περίπου στους 2 μήνες και μετά τους 2 μήνες αυτοί θα δώσουν εξετάσεις με παρουσία από εκπρόσωπο της Επιτροπής Διαιτησίας από την Αθήνα πάντα, και θα μπορούν να αγωνίζονται στα παιδικά πρωταθλήματα, να ξεκινήσουν και φυσικά συνέχεια στην γάμα και β' κατηγορία τοπικών πρωταθλημάτων. Πάρα πολύ ωραία. Και από εδώ ευελπιστούμε, γιατί από εδώ είναι το Βικτόριο και από εδώ βγαίνουν οι αυριανοί διαιτητές που θα παίξουν αλφα-εθνική, έτσι γίνεται. Αυτό λοιπόν πήγα να πω, ότι να και μια πολύ καλή ευκαιρία για κάποιον που θα ήθελε προφανώς να ασχοληθεί και τα αγαπάει αυτό το κομμάτι, από τις 18 Οκτωβρίου να δηλώσει συμμετοχή. Κύριε Τζίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή, στο Λίμπερο και στο Παίξτε Μπάλα, και τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά σας δίνω το λόγο μου ότι όποτε μπορούμε θα προωθούμε τα θέματα που άπτονται του συνδέσμου εδώ της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε και όποτε θέλετε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.